Χαμό επικράτησε στον αέρα τη εκπομπή πρωινό, όταν βρέθηκε καλεσμένο ο Αλέξη Κούγια και ήρθε η κουβέντα στην προσωπική ζωή του ποινικολόγου μετά τι δηλώσει τη πρώην συζύγου του, Εύη Βατίδου. Τσακώθηκαν με τη φεση κορδά, την ώρα που ο Γιώργο Λιάνγκας του κοιτούσε αμέτωχο. Τι ακριβώ συνέβη ανάμεσα σε σκορδιά Κούγια. Τα παιδιά μου από το 2007 που χώρισα δεν έχουν γνωρίσει καμία σύντροφό μου, ούτε μέλου ασύζυγο μου. Τα παιδιά μου θέλουν αγάπη και ασφάλεια. Όταν κάνεις παιδιά, ειδικά ο άντρας, η γυναίκα έχει μία ανασφάλεια, φοβάται τη μοναξιά ανέφερε ο Αλέξης Κούγιας, με τη face κορδά να διαφωνεί με τη γενίκευση του, όπως είπε. Είναι πολύ σημαντικό τη συζήτηση που παρακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι να είναι μία βάση προβληματισμού για τους ίδιους. Όταν βλέπει έναν άνθρωπο που είναι ικανοποιημένο και ακομπλεξάριστο, θα σου πει πράγματα τα οποία μπορεί να σου χρησιμεύσουν πολύ στη ζωή σου. Έχω δει πολύ δυστυχισμένα παιδιά που προέρχονται από άλλου γάμου γιατί η μητέρα του επέλεξε να ξαναπαντρευτεί και να κάνει και άλλα παιδιά. Έχω δει και ευτυχισμένα παιδιά, έχω δει όμω πολύ δυστυχισμένα παιδιά. Αν ο πατέρα παντρεύεται και κάνει άλλα παιδιά, συνέχισε ο Αλέξη Κουγιά, ενώ η παρουσιάστρια επέμεινε ότι γενικεύει τα πράγματα και ότι η αγάπη είναι το πιο σημαντικό. Θεή την αγάπη τη διακρίνει, είσαι ένα άνθρωπο πολύ σκληρό στι επιλογέ σου, τι επαγγελματικέ. Εγώ θα προτιμούσα ένα τόσο ευφυή άνθρωπο να υπερασπιζόταν πάντα εκεί που έβλεπε ότι υπάρχει συναισθηματική αδυναμία. Για μένα. Σε έναν ιδεατό κόσμο που δεν υπάρχει. Καταλαβαίνω τις θέσεις σου, αλλά μπορώ να έχω και εγώ τη δική μου. Αλέξης Κούγιας εσύ είσαι μια κοπέλα με έντονη προσωπικότητα, πατάς τα πόδια σου, συγχρόνως μητέρα και δικαιούσε να ομιλείς. Ακούω όμως και μένα, η ζωή μου όσο πιο απλή είναι και όσο πιο κοινωνική, τόσο πιο ευτυχισμένος είσαι. με τρόπο είδα την πρόεδρο της Δημοκρατίας προχθές να πηγαίνει σε ένα δημοτικό και να κάνει διάλεξη περί αριθμών, γονέας 1, γονέας 2, χωρίς φύλλα. Βεβαίως να σεβόμαστε τον οποιοδήποτε άνθρωπο και τις επιλογές του, να σεβόμαστε τις ιδιαιτερότητές του. Εμένα στο περιβάλλον μου υπάρχουν ομοφιλόφιλοι. Αλέξης Κούγιας, εμένα με έχουν παρουσιάσει ω έναν άνθρωπο που μισεί τους ομοφιλόφιλους, ο οποίος λίγο πολύ έχει ακραίες απόψεις. Πραγματικά όμως θα σου πω ότι η καλύτερη μου φίλη που γελάω, είναι ομοφυλόφιλοι. Φέισκορδα, τώρα αυτό δεν είναι ωραίο. Το τι κάνω εγώ στο κρεβάτι μου δεν με αναγκάζει για να υπάρχω. Αλέξης Κούγιας, ομοφιλόφιλος είναι το κρεβάτι, μην το ταπεινώνεις τόσο. Φέισκορδα, είναι και αυτό. Είναι ντροπή, εκτός αν κάποιος ντρέπεται για το κρεβάτι του, είναι και αυτή η λογική. Αλέξης Κουγιάς, έχω συνηθίσει μια διαφορετική εικόνα στις ανθρώπινες σχέσεις και αυτή με εκφράζει. Θεή Κορδά, έναν άνθρωπο όμως ότι και αν είναι, δεν τον κρίνουμε αν μας κάνει να γελάει. Αλέξης Κουγιάς, υπάρχει κάτι σημαντικό στη ζωή. Εγώ στη ζωή μου επέλεξα να κάνω παρέα. Και πες το σε αυτούς που σου λένε τι να ρωτάς. Καλύτερα να σιωπά. Φέει σκορδά, δε μου λέει κανείς τι να ρωτάω. Αλέξης Κούγιας, βλέπεις το Λιάγκα που είναι έξυπνος και μάγκας, σιωπά. Φέει σκορδά, εγώ τι έχω κάνει, το έχω κάνει μόνη μου και δεν έχω σιωπήσει ποτέ. Αλέξης Κούγιας, καλά κάνεις και γι' αυτό είσαι μόνη σου. Φέι Σκορδά, δε με καθορίζει ένας άντρας. Ευτυχώς. Η στιγμή που ο Κούγιας έκλεισε το τηλέφωνο σε Σκορδά λιάγκα. Τηλεφωνική επικοινωνία με την εκπομπή πρωινό είχε το πρωί τη Δευτέρας, τα, ο Αλέξης Κούγιας, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπόθεση της κηδείας του Μίκη Θεοδωράκη μιας και είναι ο συνήγορος της κόρης του, Μαργαρίτας. ο γνωστό δικηγόρο, ξεκαθάρισε τη θέση τη πελάτησά του σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, ωστόσο την ώρα που μιλούσε με την πρωινή εκπομπή του Αντένα, βρισκόταν στα δικαστήρια και δεν είχε πολύ χρόνο στη διάθεση του, και έτσι έκλεισε το τηλέφωνο. Θυμίζουμε φυσικά πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αλέξης Κούγιας κάνει κάτι αντίστοιχο, αφού πριν από μερικούς μήνες είχε κλείσει το τηλέφωνο ξανά στην ίδια εκπομπή, και όχι μόνο, με αφορμή την υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη. Πρέπει να γυρίσω στο δικαστήριο, λυπάμαι πολύ, είπε και έκλεισε απότομα το τηλέφωνο.